Είναι το μεγάλο θέμα, είναι το τεράστιο θέμα. Καταρχάς θέλω να πω κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό που ακούστηκε και ακούγεται πολύ λογικό για τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στη γραμμή των χωρικών της υδάτων, δεν γίνεται. Δεν το γνωρίζουν οι παριστάμενοι, τα λεγόμενα pushbacks, δηλαδή το να εμποδίσει μια βάρκα να έρθει βάντος μπροστά μια άλλη βάρκα δική σου, απαγορεύεται ρητός από το διεθνές δίκαιο. Από το διεθνές δίκαιο. Εκεί δε, πλέον είναι παρόντες όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και αν διανοηθεί κάποιος να κάνει pushback, σε παραπέμπει στο διεθνές δικαστήριο. Θα έστειλε την Ελλάδα στα διεθνή δικαστήρια. Έτσι ακριβώς. Άρα, να τα ξεκαθαρίσουμε για να ξέρει ο κόσμος ποια πράγματα γίνονται και ποια δεν γίνονται. Pushbacks δεν γίνονται. Έτσι. Το λέω για να μην λέει κάποιος στην τηλεόραση ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεύτερον, επειδή άκουσα την κυρία Καλογεροπούλου που μίλησε έτσι με λίγο ύφος τον κύριο Κουμουτσάκο. Ακούστε, κυρία Εγώ Καλογεροπούλου. Χθες, μάλιστα. Ως προς τις ευθύνες κυβερνήσεως και το που θα βρήκαμε. Μου, κύριε Χθες, λοιπόν, μάθαμε από τον αρμόδιο υπουργό πόσα χρόνια χρειάζεται, κύριε Παπαδάκη, με τον νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φτάσει η ελληνική δημοκρατία να απελάσει κάποιον. Ακριβώς 10 χρόνια. Γι' αυτό και τα προηγούμενα 4,5 χρόνια έγιναν 1.837 απελάσεις. Έφυγαν δηλαδή μόνον όσοι ήθελαν να φύγουν από μόνοι τους. Για να καταλάβετε, το έτος 2014, την τελευταία χρονιά της κυβερνήσεως Σαμαρά, κάναμε 45.000 απελάσεις. Τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 1.837. Για ποιο λόγο? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε 4 βαθμούς, προσέξτε, 4 βαθμούς εξέτασης του ζητήματος του ασύλου και του πρόσφυγα και στη συνέχεια και δικαστική προσφυγή. Με τον νόμο που φέρνει η κυβέρνηση ο Τάκη την άλλη εβδομάδα, οι δύο από τις 4 αυτούς βαθμούς καταργούνται και η δικαστική προσφυγή μένει μόνο για ένα πράγμα στα διοικητικά ακυρωτικά δικαστήρια, δηλαδή σχεδόν ποτέ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα 10 χρόνια θα γίνουν 6 μήνες. Άρα, πιστεύετε δηλαδή ότι σε 6 μήνες, Συμβούλιο, κύριε Υπουργέ, μέσα στο 2020 θα αρχίσουν επιτέλους οι μαζικές απελάσεις στην Τουρκία? Σε 6 μήνες δηλαδή λέτε ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος από αυτούς οι οποίοι παρανόμως έχουν εισέλθει στη χώρα δεν είναι πρόσφυγες, θα επιστρέψουν στην Τουρκία και η Τουρκία θα τους πάρει. Τα νούμερα είναι τα εξής, για να ξέρετε. Όχι, αυτό απαντήστε μου. Η Τουρκία θα τους πάρει. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να τους πάρει από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Συμφωνώ μαζί σας. Για να ξέρετε. Την παραβιάζει καθημερινά, κύριε Υπουργέ. Την παραβιάζει και εκβιάζει καθημερινά. Κύριε Παπαδάκη, σαν διαβεβαιώ, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα. Δεν μ' ακούτε. Οι κατηγορίες των Τούρκων και οι κατηγορίες των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα, που άκουσα και εγώ με τα αυτιά μου, είναι ότι η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τη συμφωνία, διότι δεν προχωρά σε απελάσεις προς την Τουρκία. Μάλιστα. Εγώ σας λέω, πάνε όλα καλά. Ότι η Ελλάδα 4,5 χρόνια έχει κάνει 1.837 απελάσεις. Ξέρετε όμως. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ιδεολειψία δικαιωματισμού, να φέρω ένα παράδειγμα, επεξέπλυναν την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους ευάλωτους ανθρώπους και προσέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ως στοιχείο ευαλωτότητας το μετατραυματικό στρες. Yeah. Πήγαινε λοιπόν κάποιος και έπαιρνε ένα χαρτί από έναν γιατρό ότι πάσχει από μετατραυματικό στρες και αυτός δεν μπορούσε να κριθεί από καμία επιτροπή. Τον μπαίνανε και τον πηγαίνα στην ενδοχώρα, στο ξενοδοχείο και σταματούσε διαδικασία απέλασης του γιατί έπασχε από στρες. Κάτι άλλο. Μέχρι λοιπόν, να γίνουν όλα αυτές, αυτά, μέχρι... αλλάζουμε την κυβέρνηση με Μητσοτάκη. Μέχρι να γίνουν αυτές οι επαναπροωθήσεις, θα επαναλειτουργήσουν τα κλειστά κέντρα κράτησης για ουσιαστικά όταν λέμε κλειστά. Ωραίο ερώτημα. Η διαδικασία μετά την ψήφιση του νόμου Χρυσοχοΐδη την άλλη εβδομάδα θα έχει ως εξής. Ναι. Θα φτάνει η βάρκα. Θα πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους. Εντός 3 ημερών θα βγαίνει η πρώτη απόφαση που θα τους ξεχωρίζει εάν ανήκουν στο υψηλό προσφυγικό προφίλ ή στο χαμηλό. Δηλαδή, εάν πρόκειται από τη Συρία, σήμερα για να ξέρουμε τα νούμερα στο συνολικό αριθμό, από τη Συρία είναι περίπου το 7%. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν είναι προσφυγικό πια το ζήτημα, είναι λαθρομεταναστευτικό. Λοιπόν, κατά συνέπεια, όσοι έχουν υψηλό προσφυγικό προφίλ, αυτοί θα πηγαίνουν σε ανοιχτά κέντρα και θα συνεχίζουν την πορεία για να πάρουν το προσφυγικό χαρτί. Όσοι δεν ανήκουν, όσοι έχουν χαμηλό μεταναστευτικό προφίλ, δηλαδή το 93%,
θα μπαίνουν σε κλειστού τύπου κέντρα. Πού θα είναι αυτά? Μέσα στα κλειστού τύπου κέντρα θα Πού μένουν θα για 6 μήνες, ναι, όπου θα τελειώνει η διαδικασία της, Πού του θα πρώτου και του δεύτερου αυτά. Βαθμού του αιτήματος και μετά θα στέλνονται πίσω στην Τουρκία. Πού θα είναι αυτά? Θα είναι, θα παραμένουν στα νησιά. Εδώ είναι τα το πρόβλημα. Τα κλειστού τύπου κέντρα θα είναι στα γιατί νησιά. Γιατί με βάση τη συμφωνία, με βάση την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να τους κρατήσουμε στα νησιά, στα Σωστά. οποία αυτοί καταφέρουν να φτάσουν. Σάμο, έχει τα απόλυτο δίκιο. Και δηλαδή, στη Μυτιλίνη, στα νησιά θα είναι τα κλειστού αντί τύπου να έχουμε τη Μόρια, θα έχουμε ένα κλειστό κέντρο μέσα στο οποίο θα είναι 7-8 χιλιάδες άνθρωποι. Τους λύνει το πρόβλημα. 7-8 χιλιάδες, σας λέω. Διότι μέσα σε ένα εξάμηνο θα έχουν απελαθεί όσοι είναι να απελαθούν. Μάλιστα. Αυτό σας εξηγώ τόσο ώρα. Στις ήδη υπάρχουσες δομές, κύριε Υπουργέ. Κλειστά κέντρα. Δεν μπορώ να σας πω το επιχειρησιακό πλάνο. Οι δομές αυτές είναι ελεύθερες. Οι δομές που φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτές, δεν είναι κλειστές. Για να καταλάβετε τι πρόβλημα έχει προκύψει. Ακούστε λίγο, και εγώ θα κάνουμε 4,5 ώρες κουβέντα για αυτό το ζήτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κάποιους χώρους. Λοιπόν, ακούστε τι έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είναι ανοιχτές οι δομές, όταν κάποιος λαθρομετανάστης ξέρει ότι θα κριθεί ως λαθρομετανάστης και όχι ως πρόσφυγας, λίγο πριν φτάσει η απόφαση της Δεύτερης Επιτροπής, φεύγει από το νησί. Φτάνει στην ενδοχώρα και μην τον είδατε. Γι' αυτό και όταν ρωτήσαμε χθες τον κύριο Ξοχοίδη, γιατί δεν κάνουμε απελάσεις σε αυτούς που ήδη έχει κριθεί το αίτημά τους αρνητικό, μου είπε και ποιος ξέρει που είναι. Δεν υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα. Καταλάβατε, θα πει τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει λοιπόν, και ένα. Άρα να μην ακούω κανένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ να πουλάει έτσι ευαισθησία και ξανά στα κανάλια, γιατί όλο αυτό το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας υποθέσουμε ότι τα πράγματα πάνε έτσι όπως τα λέτε. Ναι. Και ανανεώνεται από τουρκικής πλευράς ο πληθυσμός αυτών των προσφύγων με χαμηλό ή υψηλό προφίλ. Δηλαδή δεν σταματάνε οι ροές. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορείς απλά να σταματήσεις μια βάρκα. Σωστά. Απαγορεύουν οι διεθνείς συνθήκες. Πρέπει Σωστά. να τον εσώσεις γιατί θα ανασωπνίγεται. Δηλαδή, εσείς θα παίρνετε τα μέτρα. Δεν έχουμε κλειστά. Δεν θα αναπνίγει κανένας. Θα έχουμε υπερπληθυσμό στα νησιά με κλειστά κέντρα. Όχι. Με Όχι. χαμηλό προφίλ. Εάν δουλέψει το σύστημα και στο εξάμηνο λύνεται, μπορεί και νωρίτερα από το εξάμηνο. Θα φεύγουν αυτοί, θα έρχονται. Τότε θα φεύγουν πίσω. Εάν, κύριε Παπαδάκη, οι άνθρωποι που πληρώνουν 1,5 και 2.000 δολάρια για να περάσουν απέναντι, ξέρουν ότι αν περάσουν απέναντι έχοντας δώσει 2.000 δολάρια, σε 4 μήνες θα είναι πίσω και αν θα γίνει 1, 2, 3, 4, 5 φορές, σταματάνε να πληρώνουν τα 2.000 για την Ελλάδα και πάνε σε άλλη χώρα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το 2015 είχε βάλει η Ισπανία, εκεί με το Ραχώι, μεγάλους φράκτες, τα σύνορα με το Μαρόκο. Τότε φεύγαν από το Μαρόκο με αεροπλάνο και ερχόντουσαν στην Κωνσταντινούπολη και μπαίναν στα ελληνικά νησιά από το Μαρόκο. Διότι ξέρουν ότι στην Ισπανία δεν μπορεί να περάσουν. Άρα λοιπόν, όταν η ελληνική δημοκρατία θα υπερασπιστεί το έδαφος της με όποιο τρόπο μπορεί νόμιμο και θα του στέλνει πίσω, το ρεύμα αργά ή γρήγορα προς την Ελλάδα θα ανακοπεί. Διότι κανείς δεν πληρώνει τόσα λεφτά για να πάει σε μια χώρα που τον στείλει πίσω. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Αυτό είναι και το νόημα της Συμφωνίας Ευρώπης-Άγκυρας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Δεσποτόπουλο, κύριε Ιατρίδη, αγαπητοί συνάδελφοι.